por llamarle. Sí, obvio, no, sí. Mi sangre. Y antes de irnos le quiero dar un beso porque yo no sé cuándo voy a volver a venir. Nos amo. Amo tanto Grecia que se tragó una columna puesta. Οι εικόνες ντροπής πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης με τους παρουσιαστές της εκπομπής Por el Mundo να χλεβάζουν και να διακομωδούν τα πάντα προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου. Τα όσα παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ σας χθες για το γύρισμα του καναλιού από την Αργεντινή στο Μπαρθενώνα, κατά την άποψή μου ξεπερνούν τα όρια του γελίου. Όχι ότι ο Παρθενώνας μπορεί να γίνει γελίος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε άλλο πράγμα ο Παρθενώνας, άλλο πράγμα η Μύκονος. Και το ΚΑΣ είχε απόλυτο δίκιο να μην χορηγήσει άδεια. Tengo este dedo. Mala, parece lo tengo feo. Y mira eso, mira. Este con el dedo más largo. Στα έγγραφα που αποκάλυψε ο Αντένα φαίνεται η αρνητική απάντηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως και ότι χρειάστηκαν 40 ημέρες από τη συνεδρίαση του ΚΑΣ ως την έκδοση της απόφασης. Και εν τω μεταξύ, τα παράνομα γυρίσματα έγιναν. Το ΚΑΣ χρειάζεται ενίσχυση και διαδικασίες εξπρές για να μπορεί να βγάζει αποφάσεις γρήγορα, σωστά και με διαφάνεια. Το δεύτερο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως άλλωστε έγινε γνωστό και σε ανακοίνωσή του, πρέπει να διερευνήσει μέχρι τέλους αυτή την υπόθεση. Το Μάρτιο το BBC βρέθηκε μπροστά στο τέρας της γραφειοκρατίας, όταν ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα βήματα, ζήτησε να κάνει γυρίσματα στο Σούνιο. Η άδεια δόθηκε από το ΚΑΣ μετά κόπων και βασάνων. Το τέρας της γραφειοκρατίας, στην περίπτωση των Αργεντίνων, έγινε η απόλυτη ασυδοσία. Ειδικά σήμερα που η Ελλάδα έχει ήδη μπει στο στίβο της προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών, το να διαδοθεί ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι θα είναι ό,τι χειρότερο. Θα χάσουμε την αξιοπιστία που με τόσο κόπο χτίζουμε λιθαράκι-λιθαράκι και εμείς και Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτή την περίοδο μελετώνται τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν στους παραγωγούς, αλλά και ο τρόπος που θα φτιαχτούν ειδικά ταμεία για τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Τα ωφέλη για τη χώρα σε επίπεδο διαφήμισης και τουρισμού από τέτοιου τύπου παραγωγές είναι τεράστια.